Αφλαγωνίας ο κλάδος και μαρτύρων αγλάισμα, πόλεος μόρφου το κλαίος και Κυπρίων το καύγημα. Λεόντων χάσματα έφραξα σώπε και μαρτυρίου των στέφανων το μισάμενος. Θαυματούργος ανεδείχτης, μεγάλο μαρτισμά μα έδοξε. Δόξα το σε δοξάσαντι και θαυμαστός ενισχύσαντι. Δόξα το ενεργούν τη διά σου πασινιά. Χαρές του Αγίου Μάμα, που τις περιμένει πώς και πώς, μια φορά το χρόνο. Εδώ φέραμε τους Αγίους μας με τα πάθη μας και τα λάθη μας, τα μεγάλα λάθη μας, και με την επιβολή και επιβουλή των άλλων που πάντοτε καραδοκούν. Γι' αυτόν αυτές οι πανηγύρις είναι γλυκόπικρες, αδελφέ μου, Άγιε Καρπασίας. Το γνωρίζεις κι εσύ, εξιδίας εμπειρίας, στην ευλογημένη Χερσόνησον των Αγίων, τη Χερσόνησον του Αποστόλου Ανδρέα, του Αγίου Συνεσίου και όλων αυτών των Αγίων Ιεραρχών, Οσίων και Μαρτύρων που την αγίασαν. Όμως, βλέπετε εις τη φήμη που μόλις προλίγο ακούστη μέσα από τον πολυχρονισμό, ακούγονται ονόματα αρχαία που για μερικούς μπορεί να είναι και πρωτάκουστα. Πόσοι από τους νεοτέρους ξέρουν τους όλους? Και όμως οι όλοι μας έδωσαν το χριστιανισμό σε όλη την βορειοδυτική Κύπρο. Πόσοι γνωρίζουν την Αγιαλούσα που ακούσετε στη φήμη του Αγίου Καρπασίας? Κι όμως η Αγιαλούσα μας έδωσε έναν τεράστιο Άγιον, τον Άγιον Θύρσον, το γνωστό στον λαό ως Θέρισον, και λίγο πιο πριν από την Αγιαλούσα μια Αγία γυναίκα ασκήτευσε σε έναν υπόγειον παλαιό ρωμαϊκόν τάφων, Ιωσία Φωτεινή, επί το λαϊκότερον Ιωσία Φωτού. Και μόνον να επισκεφθείς και να προσκυνήσεις αυτούς τους τόπους, αισθάνεσαι ότι σε γνωρίζουν οι πέτρες. Αισθάνεσαι λυπής, γιατί εσύ
δεν τις επροστάτευσες όταν έπρεπε να προστατευθούν. Δόξα του Αγίου Θεό που γίνονται εν υστέρης χρόνης αυτές οι σταυροαναστάσιμες θείες λειτουργίες και ανανεώνεται η χριστιανοσύνη στα μέρη αυτά τα σταυρωμένα. Δόξα του Αγίου Θεό που ο λαός μας τις αγκαλιάζει αυτές τις λειτουργίες και ανανεώνει την πίστη του και την ελπίδα του. Και η ελπίδα του πλέον αυτού του λαού δεν είναι εξ ανθρώπων. Οι άνθρωποι έκαμαν ό,τι μπορούσαν να κάνουν. Από εδώ και πέρα οι χριστιανοί ελπίζουν στο θαύμα. Και το θαύμα ιδιάρχησε και γίνεται μέσα από επώδυνες διαδικασίες που μόνον η Συρία και η Ουκρανία ξέρει. Και τώρα θα αγκαλιάσουν δυστυχώς αυτές οι επώδυνες διαδικασίες όλη την οικουμένη. Μες στους αέριδες τους κρυφούς έχει το μερτικόν της και η Κύπρος. Και μακάρι να το έχει. Και μακάρι να το έχει και ο Θεός θέλει να το έχει. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την Καρπασία, χωρίς την Αμόχωστον, χωρίς την Μόρφου. Όπως δεν μπορούν να ζήσουν και οι Τουρκοκύπριοι χωρίς τα ευλογημένα τους χωριά. Γι' αυτόν αυτές οι λειτουργίες δεν είναι μόνο για να ανεώνουν την ελπίδα. Είναι για να μας υπενθυμίζουν ποιος είναι ο στόχος. Και αν η πολιτική μας μέσα από φιλότιμες πάντοτε προσπάθειες έκαμαν ό,τι έκαμαν, τώρα να αφήσουμε λίγο χώρο και σε αυτόν που διευθύνει την ιστορία, στο Χριστόν που ευρίσκεται η εικόνα του εν το μέσο ημών. Να τον αφήσουμε όπως ξεύρει αυτός από το πικρόν να εξαγάγει γλυκίνη, από συνθήκες σκλαβιάς να εξάγει ελευθερία. Και έχει ο Θεός και για μας και για όλους τους λαούς. Αρκεί εμείς να είμεθα κοντά του. Και η σημερινή λειτουργία αυτόν φανερώνει, ελπίζω. Αυτόν αποδεικνύει, ελπίζω. Αδερφέ μου Άγιε Καρπασίας, πάντοτε βρίσκεσαι δίπλα μας σε αυτήν τη γιορτή ένεκεν αυτής της εικόνας. Του Χριστού, του Σωτήρος, του Γρουσοσότηρου, της Ακανθούς. Ευχαριστούμε την πρόνοια του Θεού που έφερε την πιο όμορφη, την πιο θαυματουργή εικόνα του εδώ στα μέρη μας, τα σταυρωμένα της Μόρφου, συμπαραστάτης και του Αγίου Μάμα. Παρακαλώ την αγάπη σας, δύο λόγια να πείτε σε αυτόν τον λαό. Είναι και δικός σας λαός. Είναι πολλοί ακαθιώτες εδώ. Είναι η Δήμαρχος. Είναι, βλέπετε, άνθρωποι οικοί και γνωστοί που ενώνουν τον πόνο τους, ενώνουν την προσευχή τους, ενώνουν σήμερα μαζί με σέναν και μέναν τις ελπίδες για μια Κύπρο όπως την θέλει ο Θεός και όχι οι άνθρωποι. Παρακαλώ, δώστε τη φωνή στον Δεσπότη. Εν πρώτης, πανηρότατε Άγιε Δέσποτα και αδερφέ, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την αγάπη σας που τα τελευταία χρόνια, από τότε που ανεβρέθη η εικόνα του Χριστοσότηρος εδώ, μου δίνεται αυτή την ευκαιρία να συμμετάσχω και εγώ σε αυτή την σταυροαναστάσιμη, όπως είπατε, Θεία Λειτουργία και να συμμετάχω σε αυτή την χαρμολύπη η οποία δημιουργείται μέσα από τη Θεία Λειτουργία, από την κοινωνία με τους εν Χριστώ αδερφούς, αλλά κυρίως αυτό που είπατε εσείς, με την κοινωνία των Αγίων. Και είναι γι' αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι εμείς οι χριστιανοί, οι πιστοί, ζούμε, ελπίζουμε και παρηγορούμαστε συμβάση της Αγίας. Και η παρουσία των Αγίων μέσα στη ζωή μας είναι ζωντανή. Είναι και μαρτύριο και μαρτυρία. Και είναι η ελπίδα μας. Σε αυτούς αποβλέπουμε.
Και ειλικρινά πιστέψετε με, πανιερότατε και Άγιε Χριστό αδελφοί, ότι όταν βλέπω το λαό μας να προσέρχεται ενώπιον των Αγίων εικόνων και να δέεται, να παρακαλεί, εγώ λαμβάνω μια αίσθηση ότι ο λαός μας νιώθει τους Αγίους ως ζωντανές παρουσίες μέσα στη ζωή του. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Και είναι η ελπίδα, η παρηγοριά, η προσδοκία. Όταν άκουγα προηγουμένως στο σύμβολο της πίστεως να λέμε «προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνων», συνειρμικά ήρθε στη σκέψη μου δύο πράγματα. Πρώτο, για την Ανάσταση της πατρίδος μας. Εμείς οι χριστιανοί, λόγω της πίστεως μας, της χάριτος του Θεού, της παρουσίας των Αγίων, προσδοκούμε την Ανάσταση. Και να έρθει. Θεού θέλοντος, θα έρθει. Αλίμονο, εάν χάσουμε την προσδοκία. Και δεύτερο, το οποίο σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, ότι δεν είναι της δικής μας δυνάμεως και θελήσεως ούτε η Ανάσταση της πατρίδος μας, αλλά ούτε και η Ανάσταση η πνευματική δική μας, ούτε η μέλος σας. Του Κυρίου είναι η δύναμη και η θέληση, και εμείς προσδοκούμε σε αυτό. Όσο λοιπόν ελπίζουμε σε αυτόν και προσδοκούμε σε αυτό, για να χρησιμοποιήσω και να τελειώσω μια φράση του Αποστόλου Παύλου, και μην το ξεχάσετε ποτέ, η ελπίδα μας και για την προσωπική μας Ανάσταση και την Ανάσταση γενικότερα της πατρίδος μας και της οικογένειας μας κλπ. Είναι βεβαία. Η ελπίδα μας είναι βεβαία ένεκεν ακριβώς της δυνάμεως του Χριστού. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Είναι εκεί μέσα στο μέσο. Εν το μέσο ημών και μέσα μας. Όχι μόνο ανάμεσά μας και μέσα μας. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει, λέει ο Χριστός, καγώ εν αυτό. Οπότε ξεκινά αυτό, όλη αυτή η κοινωνία, η βεβαιότητα, η πίστη, η ελπίδα, η παρηγοριά, από αυτή την εντός ημών κοινωνία με τον Χριστό. Και μετά εκεί είναι εδώ. Και τον βλέπουμε, τον ασπαζόμαστε και λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς, διευκόν του Δεσπότη μας. Αμήν.